Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast RSP εδώ με σχόλια αυτή τη φορά για τον αγώνα Ολυμπιακός Ζαλγκύρης που έλεξε πριν από λίγο στο στάδιο Ρήνης και Φιλία τελικο τελικό αποτέλεσμα 83-68 υπέρ του Ολυμπιακού αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα αθλητικά, είτε με τις ιστορίες, είτε με τη μουσική μπορείτε φυσικά να πατήσετε like, να κάνετε εγγραφή, κοινοποίηση, σχόλιο αλλά και το καμπανάκι για περαιτέρω ειδοποιήσει σε όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Πάμε όμω στο διατάφτα, στο ζουμί δηλαδή. Η Ζαλγίρη Κάουνα είναι μια ομάδα η οποία φέτο δεν τα πάει καλά. Από τι χειρότερε θα έλεγα τη Euroleague. Από τότε που έφυγε ο Γιασικεβίτσιου αλλά και ο προπονητή ο Αυστριακο-Αμερικάνο τέλο πάντων που είχε πέρυσι. Εντάξει, δεν συγκρίνονται με τον Στόβιτ. Ο Στόβιτ είναι. Πολύ χαμηλών δυνατοτήτων προπονητή, το υλικό δεν είναι τόσο καλό. Είχαν και απουσίε γενικά και σήμερα κιόλα του Λοβέρν και του uh, Strelniax. Μ' άρεσε πάντω η ηρεμία απ' την άλλη του Μπαρτζόκα στον πάγκο. Εντάξει, χώνει ακόμα καμιά Χριστοπαναγία, αλλά σε γενικέ γραμμέ έχει ηρεμήσει και οριμάσει, θα έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν. Χάλια ξεκίνησε ο Ολυμπιακό τον αγώνα με τη Αλγίρη γιατί η Ζαλγκύρη έτσι βομβάρδιζε από μακριά. Δεν μπορούσαν οι παίχτε του Ολυμπιακού να αναχαιτήσουν του ε, της τη Και έτσι 12-23 είχε λήξει από ό,τι θυμάμαι η πρώτη περίοδο. Come on guys, φώναζε στου διαιτητέ ο Μπατζόκα. Για μένα θέλει και άλλο πεντάρι ο Ολυμπιακό δεύτερο. Αυτό ο Χασάν Μάρτιν δεν κάνει. Φέτο είναι και άστοχο. Άμυνα δεν παίζει. Δεν έχει πλέον γρήγορα πόδια. Είναι και κοντό. Έκανε και την επέμβαση το καλοκαίρι στην Αμερική χωρί καν να ενημερώσει του ανθρώπου του Ολυμπιακού. Οπότε δεν ξέρω γιατί τον κράτησε ο Γιώργο Ομπαρτζόκα. Εκείνο ξέρει. Έχει συμβόλαιο, εντάξει. Κοστίζουν αυτά όλα. Πού να βρίσκει και άλλον. Καραμπινά το φάουλ στο Λαρετζάκι. Δε δόθηκε. Τραγική διατησία. Ο άλλο τον έσπροξε, τον έριξε κάτω. Τίποτα. Αντικειμενικά, δηλαδή, η διατησία στο πρώτο ημίχρονο ήταν τραγική εκνεύριζε και τον κόσμο και του παίχτε και τον πάγκο του Ολυμπιακού. Έβαλε όμω τρίποντο από τα 9 μέτρα ο Λαρετζάκη ω απάντηση. Μ' αρέσει αυτό ο παίχτη, είναι πολύ δουλευταρά, σκληρό εκεί, Έλληνα παίχτη, πολύτιμο, σπανίζει αυτό σε Έλληνα παίχτη. Είναι μαχητή, αυτό είναι καλό. Ο Μακέσεκ σε μια φάση μπορούσε να καρφώσει, αλλά πάσαρε έξω στο τρίποντο. Και μου θύμισε τον Ben Simmons στους Philadelphia 76ers, το NBA. 36-39 είχε λήξει το πρώτο ημίχρονο, από ό,τι θυμάμαι. Κουρασμένος και ταλιπορεμένος ο Ολυμπιακός, έτσι φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο, λόγω της παράτασης στη Βαρκελόνη κτλ. Όμως σε μένα προσωπικά δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίε. Χώμα ο Βόκαπ, εναντίον της πρώην του ομάδας, δεν ήταν και τόσο καλός. Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός όμως πήρε μπρο. Τρίποντα ο παπα Παπα-Νικολάου, και έτσι τα πράγματα γυρίσανε του μπαλίν που λένε και έληξε το τρίτο quarter, η τρίτη περίοδος δηλαδή, 63-49 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο οποίος ο Ολυμπιακός έκανε σε αυτό το quarter, σε αυτή την περίοδο, ένα μόνο λάθος, ένα turnover. Σταθερός και στην τέταρτη περίοδο ο Ολυμπιακός, γενικά είναι καλό το να παίρνει νίκες και σε κακό βράδυ. Και κουρασμένο βράδυ, α το πούμε και έτσι. Γιατί αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο θα κυνηγήσει με επιτυχία του στόχου σου ω ομάδα. Και ποιο είναι ο στόχο, ο πρωταθλητισμό. Είτε λέμε για τη Euroleague, είτε λέμε για το πρωτάθλημα φυσικά τη Ελλάδο. Η αυτοπεποίθηση ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του Γιώργου του Μπαρτζόκα. Ωραίο παίχτη θυμάμαι από παλιά ο Σλοβαίνο, ο Γιούρι Ντόβιτ, ο προπονητή τη Ζαλγκύρη, ο σημερινό. Αλλά εντάξει, ω προπονητή είναι για μένα τη πλάκα. Ένα τυχαίο πολίτη, αν βρει κάτω στο Σύνταγμα και τον βάλει στο μπάγκο τη Αλγύρη, τα ίδια θα κάνει. Τέλο πάντων. Ο Ολυμπιακό, να συνοψίσω τώρα, βελτίωσε την άμυνά του από τη δεύτερη κιόλα περίοδο και στην τρίτη βελτίωσε την επίθεση. Και έτσι η Ζαλγκύρη έχασε τον έλεγχο του παιχνιδιού και τον αγώνα γενικά και καθάρισε ο Ολυμπιακό. Αυτά λοιπόν για τώρα. Οτιδήποτε άλλο προκύπτει θα τα λέμε από εδώ πέρα από το κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαιρετώ.